Υπεγράφει η σύμβαση για το έργο της ανάπλασης ενός μέρους της παραλιακής οδού της Αλεξανδρούπολης προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ που αφορά στην επέκταση του ποδηλατοδρόμου στην παραλία από το ύψος της διασταύρωσης της τροφής του Εγνατία μέχρι και στην οδό Κύπρου. Άμεση προοπτική του Δήμου είναι ο παραλιακός ποδηλατόδρομος να ενωθεί με αυτόν που διαπερνά το κέντρο της πόλης, ενώ στόχος είναι το συνολικό μήκος του ποδηλατοδρόμου που διαθέτει η Αλεξανδρούπολη να φτάνει τα 7,5 χιλιόμετρα. Αυτή λοιπόν η επέκταση του ποδηλατοδρόμου αφορά την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία έγινε επισταμμένος επιστημονικά με την συνεργασία αξιολογοτάτων συγκοινωνιολόγων και οι οποίοι δημιούργησαν μετά από 2,5 χρόνια μετρήσεις μία μελέτη συγκοινωνιακή, η οποία θα διαμορφώσει την κυκλοφοριακή δομή της Αλεξανδρούπολης, η οποία θα έχει επιρροές και περιφερειακά μέσα από το υφιστάμενο ήδη μικρό περιφερειακό, με προεκτάσεις μελλοντικές στο μεγάλο περιφερειακό και στην προοπτική της πόλης μέσα από το λιμάνι, και βέβαια απολύτως συνδυασμένη με την δημιουργία του ιστορικού κέντρου, το οποίο αρχίζει από την οδό Κύπρου την επόμενη Δευτέρα ως εμβληματική ανάπλαση, μπαίνοντας σιγά σιγά στην διαδικασία ανάπλασης και των υπολείπων δρομίσκων, οι οποίοι θα αναπλάσουν το παλιό κέντρο. Το συγκεκριμένο έργο λοιπόν περιλαμβάνει 1,5 χιλιόμετρο ποδηλατοδρόμου, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται να διαμορφωθεί και ο υπάρχον χώρος στάθμευσης, στον οποίο θα μπορούν να σταθμεύουν 160 αυτοκίνητα και 3 φορτηγά, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η στάθμευση θα είναι εντελώς δωρεάν. Προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής είναι η τροποποίηση της ισχύουσας ιδιοσυγκρασίας των πολιτών αναφορικά με την κυκλοφορία εντός πόλης και η επίτευξη του στόχου της αποσυμφόρησης του κέντρου. Περιλαμβάνει λοιπόν περίπου 1,5 χιλιόμετρο ποδηλατόδρομο αυτή η κατασκευή, αυτό το έργο, και ταυτόχρονα το χώρο στάθμευσης, για τον οποίο κάποιοι λιδόρησαν. Ο χώρος στάθμευσης ανάμεσα στο γήπεδο και στο Hotel Εγνατία είναι ένας άναρχος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Μπορεί εκεί να μπουν 6-7 φορτηγά και να καλύψουν το 1/3 του χώρου στάθμευσης. Ή μπορούν άναρχα να μπουν μέσα με διάφορες λωρίδες και να μετρήσουμε 100 αυτοκίνητα αντί για 160. Ο χώρος αυτός θα είναι διευθετημένος, οργανωμένος, φωτισμένος, με λωρίδες, με διαδρόμους, ώστε να χωρέσει 160 αυτοκίνητα και 3 λεωφορεία. Και βέβαια θα νοικοκυρεύσουμε το χώρο αυτόν και θα δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι η πόλη αυτή αρχίζει και οργανώνεται. Το έργο έχει ανατεθεί στο συντοπίτη κύριο Κούγκουλο, ο οποίος και θέτει ως μέγιστο χρονικό όριο παράδοσης του έργου τους 18 μήνες. Σε αυτό που στοχεύει η χάραξη του σχεδίου της Δημοτικής Αρχής της Αλεξανδρούπολης είναι παράλληλα με τις πεζοδρομήσεις που επίκυνται να διαμορφωθεί ένα πιο ήσυχο και ευρύχωρο κέντρο και παραλία για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης. Με την τελευταία ανάρτηση της διακήρυξης για την αξιοποίηση των τριών αποθηκών στο λιμάνι, μας μένει την επόμενη εβδομάδα θα αναρτήσουμε και το κατασκευή του πρώτου νηπιαγωγείου στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Κλείνουμε ένα μεγάλο πακέτο έργων, το οποίο φτάνουν στα 11 έργα, στα 10 έργα, βάζοντας μέσα και τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, η οποία ήδη ο διαγωνισμός τρέχει και θα έχουμε οριστικό ανάδοχο περίπου το φθινόπωρο. Παρότι αυτό το έργο έγινε από τη Διαμάθ, ξέρετε πολύ καλά ότι οι προμελέτες όλες αλλά και η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αυτό το πακέτο έργων είναι περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και τα ΣΒΑ. Επομένως, κλείνει αυτό το πακέτο, είναι όλα στον αέρα και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τελευταίο έργο, το πολύ μέχρι τα Χριστούγεννα, μάλλον μέχρι τον Νοέμβριο, θα έχει συμβασιοποιηθεί.